Αγαπητοί φίλοι, dear friends, unfortunately I could not physically attend your congress in my beloved Thessaloniki, organized by the Aristotle University of Thessaloniki, my alma mater, the country's largest university and one of the most significant and dynamic academic institutions in southeastern Europe. I would also like to congratulate Emeritus Professor Sfendoni-Mentzou for her timely and important scientific work in philosophy, and most importantly to the promotion of Aristotle, his remarkable contribution to humanity, and his outstanding impact in the human and social development. The constructive ingredients of our European system of values and democratic principles have their origins in classical Greece, the founding stone of Western civilization. Φίλες και φίλοι, όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι είμαι παιδί φιλολόγων, αλλά και ως Χαλκιδικιώτης, ως Μακεδόνας, μεγάλωσα με την αρχαία ελληνική γραμματεία, ενώ άρχισα να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο με τα μάτια του συμπατριώτη μου Σταγυρίτη φιλοσόφου, του μεγάλου μας πατέρα, όταν εξοικειώθηκα και διάβασα τα κείμενά του. Η δική μας ταυτωτική σχέση με την περιοχή αυτή που γέννησε τον μεγάλο Σταγυρίτη και φιλοξένησε τα δικά του διδάγματα είναι καταλυτική σημασίας. Αυτή η σχέση πολίτη, πολιτικής αλλά και ήθους. Η ηθική στην πολιτική, η διάκριση πολιτικής και θεωρητικής ζωής, η έννοια της ευδαιμονίας στα ηθικά νοικομάχια, μια πραγματεία για τον πλήρη ανθρώπινο βίο. Η ανάλυση της πολιτικής τελικά ως ανθρώπινης πράξης ή της πολιτικής δράσης ως στοιχείο της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Στο κορυφαίο έργο που έχει γραφτεί ποτέ για την πολιτική, στα πολιτικά του Αριστοτέλη, μας αναλύει μοναδικά τα καλά πολιτεύματα, αλλά και τις παρεκβάσεις. Τις περιπτώσεις δηλαδή εκείνες που το πολίτευμα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Πόλης και πολίτης. Ποιος μπορεί να εντοπίσει ιδανικότερη ανάλυση ή εξήγηση για την πολιτική έννοια του αγαθού, την πολιτική φύση του ανθρώπου. Πολίτευμα, πολίτης. Πολιτική κοινωνία. Όλη η φιλοσοφική διάσταση που ορίζει καταλυτικά αυτό που σήμερα λέμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Και όλα αυτά μαζί είναι τα δομικά συστατικά που σήμερα, χιλιάδες χρόνια μετά την έμπνευση του έργου, τη σύλληψη της ιδέας, προσδιορίζουν πλήρως και με ακρίβεια το ιδανικό. Και φυσικά καλλιεργούν τις αρχές που μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι πολίτες, να ασκούμε με καθήκον και αξίες την πολιτική πράξη που παράγει γόνιμη, σωστή, χρηστή διακυβέρνηση. Με άλλα λόγια, τον αξιακό κώδικα της δημοκρατίας. Εκεί που η ηθική, η αρετή, η δικαιοσύνη αποτελούν τα ύψιστα ιδεώδη για τον άνθρωπο και για την κοινωνία. Η μεσότητα και η λογική. Ο προσδιορισμός του μέτρου, του κέντρου, ως προϋπόθεση για τον ορθολογισμό στην άσκηση πολιτικής και στην εκπόνηση στρατηγικής. Θα ήταν άραγε ο Μέγας Αλέξανδρος ο ηγέτης, ο πολιτικός, ο στρατιωτικός, ο αναμορφωτής, αν δεν είχε την ευρύτερη παιδεία και την καλλιέργεια του πνεύματος που του δίδαξε ο μεγάλος Σταγυρίτης. Είναι αυτά τα έμφυτα ταλέντα, η παιδεία, οι δεξιότητες που μεταλαμπαδεύει η καλλιέργεια, η μόρφωση, η εκπαίδευση που γεννούν την ηγεσία. Σίγουρα η πολιτική και κοινωνική μας συγκρότηση, ο προσδιορισμός του καλού στον άνθρωπο και τελικά η δομή της ίδιας της κοινωνίας δεν θα είχαν την εξέλιξη χωρίς την αριστοτελική σκέψη που τις διαμόρφωσε. Η συνδυαστική ιδεολογική αποτύπωση του σήμερα προκύπτει από όλα εκείνα τα βαθιά συμπεράσματα της ελληνικής φιλοσοφίας. Αυτά που διαμόρφωσαν και τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό, που ενέπνευσαν το διαφωτισμό, που καθόρισαν την αναγέννηση και σήμερα διαμορφώνουν αυτή την πανίσχυρη συνδυαστική ταυτότητά μας στην Ενωμένη Ευρώπη.
και σε αυτές τις περιοχές, στα τιμημένα χώματα που σας φιλοξενούν, από τη γενέθλια γη της Χαλκιδικής ως την Άουσα και την αρχαία Μίεζα που δημιούργησε τη σχολή του Αριστοτέλης, αυτά τα χώματα έγιναν και το επίκεντρο για την αυτοδιάθεση, τον αγώνα για την ελευθερία των κατοίκων της Μακεδονίας στην εθνική παλιγενεσία του 1821. Έναν αγώνα που όλοι ξέρουμε που ήταν βαθιά ριζωμένος στην ηθική νομιμοποίηση, στην κορύφωση της πολιτικής επίτευξης και του αιτήματος για ελευθερία. Ένα αίτημα, ένας εθνικός σκοπός που έχει ευθεία σύνδεση και με την Αμερικανική Ανεξαρτησία και φυσικά με τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή είναι η ίδια ιδεολογική βάση που διαμόρφωσε την Ενωμένη Ευρώπη. Την Ευρώπη μας που θεμελιώθηκε στις βασικές αρχές των κλασικών, αλλά και από την ύπαρξη μιας θεϊκής νοημοσύνης, όπως την προσδιορίσε ο Πλάτωνας, δείχνοντας στον ουρανό, στη γνώση από τη μελέτη του φυσικού κόσμου του Αριστοτέλη, που εκείνος έδειχνε τη γη. Ο Πλάτωνας στον ουρανό, ο Αριστοτέλης στη γη. Και όπως τόνισε ο Πάπας Φραγκίσκος στην μνημειώδη ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014, αυτή είναι η εικόνα και η ιστορία της Ευρώπης. Οι λαοί της Ευρώπης ανέκαθεν ξεχώριζαν. Ο ουρανός είναι το άνοιγμα στο θείο. Ένα άνοιγμα το οποίο ανέκαθεν ήταν και το κυρίαρχο γνώρισμα των λαών. Ενώ η γη αναπαριστά την πρακτική και συγκεκριμένη ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει προβλήματα και δύσκολες καταστάσεις. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το χαρτοφυλάκιο του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής που μου ανέθεσε η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν 4 χρόνια πριν είναι ακριβώς το άθροισμα όλων αυτών των ποιοτικών χαρακτηριστικών, των ανθρωποκεντρικών πολιτικών που κάνουν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση την πληρέστερη δημοκρατία στον κόσμο. Ένα υπόδειγμα δικαιοσύνης, ένα πρότυπο κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Και όλο αυτό παρά τις δυσκολίες, παρά τις κρίσεις, παρά τις εξωγενείς απειλές. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν εύχομαι το συνέδριό σας, το συμπόσιο Αριστοτέλη-Κομφούκιου για την ηθική στον 21ο αιώνα, για τους δύο μεγάλους φιλοσόφους που λειτουργούν αλλά και ξεπερνούν τα όρια δύο ιστορικά πολύ μεγάλων πολιτισμών και γίνονται γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, να καταλήξει σε σημαντικά συμπεράσματα που θα συνεισφέρουν θετικά, επικοδομητικά, στο διεθνή διάλογο για έναν πιο δίκαιο και συνεκτικό κόσμο. Ένα κόσμο ειρήνης, συνύπαρξης, σταθερότητας, που θα επιτρέπει στην ανθρωπότητα να απαντάει συλλογικά στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη, η ασφάλεια, ο διάλογος, η δικαιοσύνη, η ανεκτικότητα, η δημοκρατία και οι ανοιχτές κοινωνίες. Έναν κόσμο αριστοτελικό, εκεί που θα μας ενώνουν οι θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες και που θα επικρατεί η ειρήνη και ο αλληλοσεβασμός. Σας χαιρετάω από τις Βρυξέλλες και εύχομαι από την καρδιά μου καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.